Έλα Μάικ, καλημέρα. Σε τι κατάσταση είμαστε? Κύριε Τζαβολάκη, όπως βλέπετε, όλα τα συνεργεία του Δήμου, η αρρωγή της αντιπεριφέρειας, εργολαβίες, ιδιώτες. Ο στρατός βλέπω, Ο στρατός είναι εδώ. Όλα έχουν ρηχτεί στη μάχη με τη λάσπη. Στη μάχη για την αποκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερων ζημιών και καταστροφών, καθώς επίσης και η αποκομιδή των σκουπιδιών και όλων των φερτών υλικών από την πλημμυρική θεομηνία που μας βρήκε. Βλέπω η πόλη έχει επανέλθει σε ένα 50% οπτικά, λέμε τώρα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, οπτικά είμαστε σε ένα περίπου 50%. Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις καθημερινά, το πρωί μέχρι το τελευταίο, όπως που λέμε, μέχρι το απόγευμα. Από εκεί και πέρα, οι ιδιώτες, επιχειρηματίες έχουν προβεί στις αιτήσεις τους. Τα συνεργεία καταγραφής και αυτά είναι επιποδός. Οι εθελοντικές ομάδες, όπως βλέπετε, είναι στο πλευρό μας. Είναι πάντα δίπλα σας. Είναι πάντα δίπλα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Υπάρχει μια συγκινητική, θα λέγα, συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας της Ιτίας. Και αυτό, θα λέγα, είναι κάτι το οποίο μας δένει και μας δίνει κουράγιο. Σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο, σκεφτόμαστε τον οικοκύρη, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία να σταθεί στα πόδια του, να δει την περιουσία του να αναστηλώνεται ή δυνατόν και με την μεγάλη βοήθεια της πολιτείας, η κεντρική κυβέρνηση να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, να ξεφύγουμε αγκυλώσεις, παθογένειες παρελθόντος και στερεότυποι νόμοι και να σκύψουν στο πρόβλημα εδώ των σιτιακών, ώστε να μπούμε ξανά στην κανονικότητα, να μπούμε ξανά στους ρυθμούς μας, η σιτία να ξαναγεννηθεί μέσα από τη λάσπη και εύχομαι να μην ξανασυμβεί παρόμοιο γεγονός. Θα παρακαλέσω την περιφέρεια, την περιφέρεια, στις αρμοδιότητές της να γίνουν όλα εκείνα που προβλέπονται για μια καλύτερη αντιπλημμυρική θωράκιση της σιτίας. Ήδη από ό,τι γνωρίζω γίνονται συσκέψεις επί των συσκέψεων να δούμε τι έφτεξε ώστε να θεραπεύσουμε το αίτιο, θα έλεγα, ή να το αποκαταστήσουμε ώστε να μην έχουμε το άγχος σε επόμενη νεροποντή παρόμοιας κατάστασης.